Θα καλημίσουμε θερμά έναν κύριο ο οποίος έχει δηλώσει εθελοντής και εργάζεται σε ένα, παρέχει τις υπηρεσίες του σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στη Λάρισα. Βουλευτής, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και αντιπρόεδρος της Βουλής, ο οποίος άνοιξε αυτόν τον δρόμο ως εθελοντής για να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Πνευμονολόγος, ον. Καλημέρα σας, κύριε Λαμπρούλη, και καλή χρονιά. Καλημέρα, κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Και όπως είπατε και εσείς, ανταποδίδω τις ευχές για καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και αντοχές στο λαό μας και σε όλους. Εσείς κάθε μέρα πηγαίνετε στο νοσοκομείο στη Λάρισα? Πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, έληξε η σύμβαση. Ήταν μια σύμβαση μηνιαία στα πλαίσια, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της κουβέντας μας, της πρόθεσής μου και υλοποίησης φυσικά, αυτό που λέγαμε στα λόγια το προηγούμενο διάστημα και ως κόμμα, να συνεισφέρω στα τεράστια προβλήματα, να συνεισφέρω τέλος πάντων στο τιτάνιο έργο των συναδέλφων εδώ στη Λάρισα και πιο συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Και αυτό το μήνα τι είδατε, τι κάνατε? Η σύμβαση ήταν για ένα μήνα, έληξε πριν από λίγες μέρες όπως σας είπα. Βέβαια τώρα η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί, αυτό το βλέπουμε και σαν γενικότερη εικόνα στη χώρα μας και εδώ στην περιοχή μας στη Λάρισα. Έχει αποσυμφορηθεί κάπως το νοσοκομείο σε ό,τι αφορά τα περιστατικά COVID, δηλαδή την νόσο, αλλά φυσικά θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και ανά πάσα στιγμή που μπορώ και θα δηλώσω παρόν αν χρειαστεί και σε συνεργασία με τους συναδέλφους την επαφή που έχω. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν μπορεί να ξαναεπιστρέψω στο πόστο. Εσείς, κύριε Λαμπρούλη, πνευμονολόγος, τι κάνατε αυτό το μήνα, τι υπηρεσίες προσφέρατε? Εγώ ήμουν, εντάχθηκα στη δύναμη του νοσοκομείου, ήμουν εξάλλου, προέρχομαι από το Γενικό Νοσοκομείο, ήμουν εκεί και ως πνευμονολόγος δηλαδή, μέχρι το 12. Στα πλαίσια λοιπόν της νόσου της πανδημίας, εντάχθηκα στη δύναμη της μιας παθολογικής κλινικής και προσέφερα τις υπηρεσίες μου και ως πνευμονολόγος. Για τα περιστατικά, τα COVID, τα έκτακτα και πάει λέγοντας. Έχει ενδιαφέρον, κύριε Λαμπρούλη, και βεβαίως η παρουσία και η δική σας και άλλων βουλευτών πολλών κομμάτων όπου υπάρχουν οι ιατροί, οι συναδελφοί σας προσεφέρθησαν, αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι εξεδηλώθη αυτό το ενδιαφέρον, αλλά μέχρι να πάει κανείς και να προσφέρει ένα μήνα ιατρικές υπηρεσίες, υπήρχε μια γραφειοκρατία, καθώς ο εθελοντής δεν μπορεί να πάει έτσι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Το αντιμετώπισα και εγώ προσωπικά, αλλά προφανώς και οι άλλοι βουλευτές, συνάδελφοι, οι οποίοι δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν εθελοντικά και αυτοί στο σύστημα υγείας. Το ερωτώ αυτό επειδή υπάρχει και πρόσκληση προς εθελοντές γενικότερα, ανεξαρτήτως της βουλευτικής ιδιότητος. Τι διαδικασία υπάρχει? Υπάρχει η ευθύνη? Ποιος θα φέρει την ευθύνη? Κοιτάξτε, είναι απλή, κατά τη γνώμη μου, με βάση και το αποτέλεσμα, ήταν μια απλή διαδικασία η οποία με την αντίστοιχη πολιτική βούληση, αν μου επιτρέπετε, θα μπορούσε να έχει λυθεί μέσα σε μία, σε δύο, το πολύ μέρες από την ημερομηνία, αν θέλετε, από την ημέρα που εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον όχι μόνο το προσωπικό το δικό μου αλλά και άλλων βουλευτών να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ζήσαμε ή που έζησε, αν θέλετε, είναι δύο εβδομάδες περίπου καθυστέρηση προκειμένου να επιληθούν οι όποιες, αυτό που είπατε και εσείς, γραφειοκρατικές, να τις αναφέρουμε, τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα προκειμένου να συναυτεί αυτή η σύμβαση, γιατί περί αυτού επρόκειτο, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από το κάθε γιατρό ενδιαφερόμενο. Δηλαδή, σύμβαση εθελοντήριο λίγης. Ναι, που προβλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και από εκεί και πέρα ο δρόμος ήταν ανοιχτός και όπως έτσι έγινε, για να προσφέρει ο καθένας τις υπηρεσίες του, να ενταχθεί τέλος πάντων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και τέλος, κύριε Λαμπρούλη, αν επιτρέπετε, η δική σας αίσθηση για την πορεία των εμβολιασμών. Να, καλή ώρα στη δική σας ευρύτερη περιοχή, αλλά και γενικότερα. Ποια αίσθηση έχετε? Κοιτάξτε, επιτρέψτε να πω, γιατί αυτό, επειδή το έζησα και έντονα εκείνο το διάστημα σε ό,τι αφορά αυτό το πότε θα ξεκινήσουμε και πότε θα ξεκινούσα να ενταχθώ κτλ. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε από τη μεριά της κυβέρνησης. Αυτό το πήγαινε έλα και αυτή η καθυστέρηση. Και δεν το λέω
μόνο για μένα. Εκφράζω προφανώς και τους άλλους συναδέλφους που δείξανε το αντίστοιχο ενδιαφέρον να ενταχθούν στο σύστημα υγείας. Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, έχει ξεκινήσει, όπως είπατε και εσείς. Εμείς ως κόμμα αυτό που λέμε είναι ότι ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί φυσικά με τα διαθέσιμα εμβόλια, τα πιστοποιημένα, σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους αλλά και την αποτελεσματικότητά τους. Φυσικά διεκδικούμε, ζητούμε να αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση όλα τα εμβόλια που πληρούν όμως τα κριτήρια, έτσι, προκειμένου να υπάρχει φυσικά και επάρκεια για τον εμβολιασμό, και όχι γιατί ενδεχομένως να το δούμε μπροστά μας όταν θα αρχίσουν να αυξάνονται και τα εμβόλια, και όχι για την εξασφάλιση επιλογής εμβολίου. Φυσικά παράλληλα ζητούμε και διεκδικούμε, γιατί αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη με την έναρξη των εμβολιασμών, την πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό των κέντρων, των εμβολιαστικών κέντρων, για την εξασφάλιση φυσικά του ασφαλούς εμβολιασμού, αλλά και φυσικά και την παρακολούθηση των εμβολιαζόμενων το επόμενο διάστημα. Κύριε Λαμπρούλη, πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα.